είναι βαρύς. Τα φαινόμενα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας που παρατηρούνται εν ώψη της τουριστικής σεζόν στη Χαλκιδική ανέδειξε η τηλεόραση Σούπερ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και τα πρώτα μηνύματα για τη νέα τουριστική σεζόν, αναφέραμε. Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον νέες δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερος ανταγωνιστικό, όπου άλλες τουριστικές χώρες καταλαμβάνουν συνεχώς μερίδια αγοράς ξένων αλλά και Ελλήνων τουριστών, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν αλλά και να προετοιμαστούν για μία ακόμη δύσκολη χρονιά που έχει ήδη φτάσει. Το 2010 είναι καθοριστικό για το μέλλον του επιχειρήν. Σύμφωνα με τα δεδομένα, βιώνουμε τη χειρότερη οικονομική ύφεση μετά το μεγάλο κράχ του 1929. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πολλές επιχειρήσεις σταματούν τη διαφήμιση, την επικοινωνία και γενικότερα το χτίσιμο της μάρκας τους. Αν πάρουμε όμως ως παράδειγμα την κρίση του 2001-2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε ότι οι εταιρείες που σταμάτησαν τότε την επικοινωνία τους ήρθαν αντιμέτωπες με μια σειρά από δραματικές συνέπειες. Και αυτό γιατί μετά το τέλος της κρίσης αντιλήφθηκαν ότι τους κόστισε πολύ περισσότερο το να επανέλθουν στο προσκήνιο και να επανασυνδεθούν με τους πελάτες και την αγορά τους, σε σχέση με τα ποσά που δήθεν εξοικονομήθηκαν με τις περικοπές στο μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο επίσημος ορισμός εξάλλου του μάρκετινγκ αναφέρεται σε όλες αυτές τις ενέργειες που πραγματοποιεί η κάθε εταιρεία προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες των πελατών της και να τις καλύψει με τρόπο καλύτερο από τον ανταγωνισμό αλλά και το κέρδος για την ίδια. Το μάρκετινγκ επομένως είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο μια εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει την επιτυχία της. Η σημασία του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση συμβάλλουν στην ικανοποίηση των πελατών τους και στη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας προς τα έξω. Η κάθε τουριστική επιχείρηση πρέπει να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του ολοκληρωμένου και σωστά εφαρμοσμένου μάρκετινγκ για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της, μέχρι να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και την τεχνογνωσία για να χειρίζεται μόνη της τα θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ και την προβολή της. Είναι απαραίτητο να αναζητήσει συνεργασία πιθανώς με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα μπορέσουν με μικρό κόστος να επιτύχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να κινηθούν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, ο συνδικαλιστικός τους φορέας που δεν είναι άλλος από την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, αλλά και ο τουριστικός οργανισμός της Νομαρχίας. Εξάλλου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής με τις κινήσεις της ως τώρα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την έξωθεν καλή μαρτυρία του νομού σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Επομένως, μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα στην Αθήνα που έκαναν το γύρο του κόσμου προκαλώντας φόβο στους επίδοξους επισκέπτες της χώρας μας και δίτης Χαλκιδικής, εν μέσω μιας δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει ο Έλληνας λόγω της οικονομικής κρίσης και δι των ανταλλαγμάτων τα οποία ζητούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρηματίες του τουρισμού και η νομαρχία καλούνται να καθορίσουν τους όρους και τα όρια του τουριστικού τους μάρκετινγκ, να θέσουν ενδεχομένως ίσως ξανά αναπροσαρμοσμένους στόχους και να διασφαλίσουν στο μέτρο του δυνατού τον τουρισμό στη Χαλκιδική μέσα από δράσεις, κινήσεις και ορθές αποφάσεις. Τα κρούσματα εσχροκέρδειας που ήδη έκαναν την εμφάνισή τους και στο νομό σχολίασαν ο αρμόδιος αντινομάρχης Διονύσης Αριστοτελίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Γρηγόρης Στάσιος. Χανιώτη, μικρό νερό, να. 1 ευρώ. Χανιώτη, σε μπαρ, όχι, καφετέρια αναψυκτήριο. Να. 2 ποτά, 13 ευρώ. Με χορύπανση μαζί, το γράφει. Όχι. Το γράφει, κύριε Γιαννάκα, ότι είναι με χορύπανση. Δεν γράφει η χορύπανση. Αυτό που θα το βάλω. Τι ώρα είναι η απόδειξη, κύριε Γιαννάκα, τι ώρα είναι η απόδειξη. Θα σας πω αμέσως, ώρα 23 και 6 πρώτα λεπτά, 11. Άρα είναι χωρίς η χορύπανση. Αγαπητέ Γρηγόρη, χωρίς η χορύπανση είναι. Δεν είναι καθόλου χωρίς η χορύπανση. Διότι οι ταμιακές έχουν τη χειμερινή ώρα. Λοιπόν, αφήστε. Και το ξέρω πολύ καλά γι' αυτό και σας το λέω τώρα, κύριε Γιαννάκα, και δεν θα με ξεφύγει φέτος κανένας. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα από την Πρωτομαγιά στην ηχορύπανση σε όλη τη Χαλκιδική. Πρέπει επιτέλους να μπει μια παύση σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να κάνουμε εμείς τον αστυνόμο και να είμαστε στον εισαγγελέα για να μπορούν κάποιοι να καταλάβουν το τι θα γίνεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έλεος, πρέπει να δούμε το προϊόν όπως πρέπει να είναι. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά επιτέλους. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη περιοχή στη Σιθωνία, στην οποία τη χάνει και δραστηριοποιούμε, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, στην Καλυθέα, στη Χανιώτη, στο Μαρμαρά και σε άλλα σημεία, η χορύπανση απίστευτων διαστάσεων μετά τις 2 το βράδυ να μην έχει κανέναν στην παραλία και να κάνουν μόνοι τους το πάρτι. Και τιμές σαν αυτές που βλέπετε. Ναι. Τι θέλετε άλλο να σας δηλαδή, πω, κύριε Γιαννάκα. Μισό λεπτό τώρα. Ιούνιος 8-5. 8-5. Μάιος. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Μάιος. Όταν πουλάει ο άλλος 7 ευρώ το ποτό, ναι.
Δεν έχει επιτευχθεί αυτά που μας είπατε, κύριε Τάσιο, κύριε Αντινομάρχη. Δεν έχει, συγγνώμη. Δεν έχει επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια να χαμηλώσουν όλοι, σαφώς, όλοι για να περάσει το μήνυμα της πιο φθηνής Χαλκιδικής. 7 ευρώ. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι γιατί το έχει 7. Αυτός που πήγε και το πλήρωσε και πλήρωσε 7 και ευρώ έχει την επιλογή του. Όχι, κύριε Αντινομάρχη, έκανε την επιλογή του. Μπορούσε και πλήρωσε 7 ευρώ. Όμως θα πρέπει το κατάστημα, αν θέλετε για μένα, πολύ καλά έκανε. Σου λέει, κύριε, εγώ πουλάω 7 ευρώ το ποτό. Εγώ που θα πάω, εγώ έχω και την ευθύνη. Όμως, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι αυτή η τιμή 8 Μαΐου είναι τιμή που μπορεί ένας τουρίστας να πάει και να μην το σχολιάσει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Συμφωνούμε να μην το σχολιάσει, όσο ακριβό. Φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε ούτε από μένα ούτε από τον κύριο Τάσιο να απολογηθούμε. Για όνομα γιατί του Θεού. Εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανοησία κάποιων ανθρώπων. Σας παρακαλώ τώρα, εγώ δεν το λέω για να απολογηθείτε. Όχι, κύριε. Λέω για να δούμε πώς αντιμετωπίζει η αγορά την κατάσταση. Ακούστε με λίγο. Αυτό λέω. Αυτό εγώ δεν. Όσο θα υπάρχουν. Ούτε και κατηγορώ τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Πολύ καλά κάνουν. Αφού αυτό νομίζουν, αυτό κάνουν. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και ειδικά μη χαλκιδικιώτες, οι οποίοι βλέπουν τη Χαλκιδική σαν 60 μέρες ή 100 μέρες το χρόνο που θα έρθουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος ξένων και ντόπιων, ενώ επισκεπτών αλλοδαπών αλλά και ημεδαπών, θα έχουμε δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα. Είναι κάτι που από την πρώτη ώρα το λέμε και το ξαναλέμε και σε συνδυασμό με αυτό που λέει ο κύριος Στάσιος περί χορύπανση, γενικά περί φαινομένων που δεν τιμούν τη Χαλκιδική. Βέβαια, εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι κατά την άποψή μου ο ήλιος βγαίνει για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε για μια Χαλκιδική η οποία θέλουμε να προσφέρουμε και διασκέδαση και να είμαστε απόλυτοι σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι και τα δύο, και η διασκέδαση και ο χορός, αλλά και το κατάλημα, θα πρέπει ο ένας να σέβονται τον άλλον και νομίζω ότι μπορούν να συνυπάρξουν με τον πιο αρμονικό τρόπο, αρκεί να μην έχουμε ακραία φαινόμενα όπως αυτά που καταγγέλει ο πρόεδρος της Ένωσης. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει, το ξαναλέμε ακόμη μια φορά, οι χρονιές είναι κρίσιμες, η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή, το ξέρουμε όλοι, και θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε το χρέος μας και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Που τι να πω, ειλικρινά σας λέω, μας αφήνει άφωνους, γιατί βλέπετε κι εσείς και την αισθάνεται και ο κόσμος τι αγώνας γίνεται και από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και από την Ένωση. Ναι, κύριε Αντινομάρχη, εγώ το λέω και το επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, τόσο εκτιμάει το κόστος αυτού που προσφέρει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό, όμως ξέρετε, να μην δημιουργείται η εντύπωση, μια επίπλαστη εντύπωση σε όλους. Από τη μία να επιχειρούμε να λέμε ότι πρέπει η Χαλκιδική να εμφανίζεται ως μια σχετικά φτηνή και προσιτή περιοχή και από την άλλη αυτό που βγαίνουμε να λέμε και αυτό που θέλουμε ως εικόνα να δημιουργήσουμε να μην είναι πραγματική. Εγώ αυτό θέλω να επισημάνω και εκεί θέλω να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον. Συμφωνούμε απολύτως. Φανταστείτε λοιπόν. 7 ευρώ, πολύ καλά έκανε το συγκεκριμένο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κύριε Γιαννάκα, τόσο κοστολογεί ο άνθρωπος το έξοδο του. Γιατί συμφωνούμε απολύτως. Με μια διαφορά. Δεν μπορεί ξενοδόχοι που έχουν ολόκληρες μονάδες που έχουν επενδύσει, καταλαβαίνετε, για εκατομμύρια ευρώ μιλάμε επενδύσεις, έτσι, να μπαίνουν στη λογική του 15 και του 20% έκπτωσης και να κάνουν μια τεράστια προσπάθεια με ζημιά στην τσέπη τους διπλή. Ναι. Γιατί εννοώ διπλή? Και τις τιμές μειώνουν και βγαίνουν σε διαφήμιση αυτής της κίνησης. Και εμείς φυσικά σαν Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Φανταστείτε λοιπόν, έχουμε αυτή την εικόνα από τη μία και την εικόνα που επιδείξατε με το χαρτάκι από την άλλη. Στο ζήτημα αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο Αντινομάρχης Ιωάννης Γιώργος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή ελέγχων σε καταστήματα διαπιστωθούν παραβάσεις, ο πέλεκης θα είναι βαρύς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλαφόν, οροφή, ο καθένας πουλάει όσο θέλει. Όμως φαίνεται κάποιοι δεν καταλαβαίνουν σε τι εποχή ζούμε. Κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι η Ελλάδα δεν διέρχεται απλώς μια οικονομική κρίση, αλλά ότι οι αντοχές του κόσμου είναι στο μηδέν, είναι μηδενικές. Σαφέστατα, η υπηρεσία από την πλευρά της, και μιλάω για τη Διεύθυνση Εμπορίου κυρίως, θα κάνει τη δουλειά της με το μικρό, με το λίγο προσωπικό που έχει. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε παντού, σε όλες τις πλευρές της Χαλκιδικής, με τους 4 υπαλλήλους που έχουμε.
Για τέτοιου είδους φαινόμενα όπως προαναφέρθηκαν, όσο περνάει από το χέρι μας και τα πρόστιμα θα επιβληθούν και οι ανάλογες κυρώσεις θα υπάρξουν. Καλά θα είναι επομένως τώρα που είναι νωρίς να συμμαζευτούν για να μην έχουν παρατράγουδα μεσούσεις στη σεζόν του καλοκαιριού. Μην φτάσουμε δηλαδή σε σημεία να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, καθότι είμαστε αποφασισμένοι και ακόμη αν θα χρειαστεί σε κλείσιμο καταστημάτων να πάμε, εάν διαπιστώσουμε οτιδήποτε που παραβιάζει τον νόμο. Και